αποκαλύπτοντα και είδα το φως της δημοσιότητας, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι πρόκειται για ακόμα μια διαρροή που ακριβώς τις τελευταίες μέρες μας κατακλείζουν, θα έλεγα. Και είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει να προσεχθεί, πιστεύω, ευρύτερα. Τώρα, επί της ουσίας της αυτής, φαίνεται ακριβώς ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος, και αυτό δεν το απέκρυβε τότε, είχε κάποιες, θα πω έτσι σε γενικότερο επίπεδο, επιφυλάξεις. Γι' αυτό βλέπουμε και σε εισαγωγικά τη λέξη μοναστήρια, εκδικαστήρια κλπ. Κατά πόσο δηλαδή ευδοκιμούσα σε αυθεντική μορφή, ειδικά στην Κύπρο. Δηλαδή, και τι επιφυλάξεις, ο λόγος που διατηρούσε αυτές τις επιφυλάξεις για τα εισαχαστήρια Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός, ποιος ήταν? Και τι εννοείται δεν Σταθείο? Το απέκρυβε, δηλαδή εξέφρασε τις αμφιβολίες του και σε άλλα επίπεδα. Καταρχήν θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με τον ίδιο κάποια θέματα, όχι εννοώ γενικότερα που αφορούσαν την Εκκλησία. Ησυχασμός και ασκητισμός είναι σημαντικό κεφάλαιο στην Ορθόδοξη παράδοση και ακριβώς αυτό εξέφραζε και τον ίδιο. Ένας ησυχαστής, πλημμυρισμένος θα έλεγα από θείο έρωτα, εξητεί την απόλυτη ησυχία για συνάντηση με τον Θεό. Όμως από εκεί και πέρα οι επιφυλάξεις του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ήταν στο κατά πόσον ακριβώς αναπτύσσονται γνήσια αυτό που ονομάζουμε μοναστήρια και ησυχαστήρια. Όμως θα θέλω να πω ότι δεν γνωρίζω κατά πόσον είχε συγκεκριμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ησυχαστήριο, θα έλεγα, για το οποίο συζητάμε και σήμερα, το Αβακούμ. Πιθανόν όμως ο τρόπος που φαίνεται το περιεχόμενο της επιστολής να περιέπεσα στην αντίληψη του και κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα τον εκαθιστούσαν, όπως αναφέρεται και προηγουμένως, επιφυλακτικό. Μάλιστα. Άρα εσείς, κύριε Ευσταθίου, γνωρίζοντας και τις απόψεις του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, καθώς όπως μας είπατε είχατε και συνομιλία μαζί του επ' αυτών των ζητημάτων, των ησυχαστήριων και όλα αυτά, για διάφορα ζητήματα, ήταν οι επιφυλάξεις του γενικότερα και η διαφορετική του, αν επιτραπεί, άποψη ως προς τα ησυχαστήρια, ήταν δεδομένη? Την είχε εκφράσει ακόμη και σε εσάς? Ναι, θέλω να το διευκρινίσω όμως εδώ. Τα ησυχαστήρια και τα μοναστήρια όπως ο ίδιος έβλεπε κάποτε να λειτουργούν. Ως προς την, γι' αυτό το είπα, ως προς τη γενική του θέση πάνω στο θέμα ησυχασμός, ασκητισμός στην Ορθόδοξη παράδοση, δεν είχε καμιά έτσι αμφιβολία ότι πρόκειται περί σημαντικού κεφαλαίου στην όλη Ορθόδοξη παράδοση όπως το γνωρίζουμε. Άρα οι επιφυλάξεις του μακαριστού ήταν για συγκεκριμένα ησυχαστήρια, πιστεύετε, κύριε Ευσταθίου? Ακριβώς, ακριβώς έτσι πιστεύω, διότι περιέπειτα στην αντίληψη του κάποιες πληροφορίες οι οποίες είτε εστέκονταν είτε δεν εστέκονταν, είτε ήταν έγκυρες είτε δεν ήταν, τις αξιολογούσε ο ίδιος. Μάλιστα, Ελισάβετ. Αλλά όμως έχει και συνέχεια, δηλαδή απάντησε αμέσως ο Ταμασού Ισαΐας και πιστεύω πολύ καλά έκαμε. Όχι μόνον είχε το δικαίωμα, αλλά πιστεύω ήταν και ανάγκη να απαντήσει, ότι στην πορεία των πραγμάτων, όπως το μεταδώσατε, ήρθησαν αυτές οι επιφυλάξεις και λοιπά, και είδαμε που οδηγήθηκαν τα πράγματα στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022. Ναι, ήρθησαν αυτές οι επιφυλάξεις, έτσι όπως μας το θέτετε, για τη συγκεκριμένη μόνη. Άρα η δική σας η ερμηνεία και η δική σας... Από μίλησε τότε με τον Νεκτάριο, Άρα και η δική σας ερμηνεία, κύριε Ευσταθίου, προσθέτω εγώ, είναι το γεγονός ότι ο μακαριστός είχε επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένο ησυχαστήριο. Μπορεί να έχει και για άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε τώρα. Επιφυλάξεις όμως ως προς τι? Γενικότερα ήταν επιφυλακτικός πάνω στο θέμα αυτό και ήθελε να το ψάχνει. Ήταν ανήσυχο πνεύμα, με την καλή έννοια το λέω. Ανήσυχο πνεύμα να ψάχνει τα πράγματα σε βάθος σε κάθε περίπτωση. Και πιστεύω ότι πέραν της γενικής αρχής του τι σημαίνει ησυχασμός, ασκητισμός με την Ορθόδοξη παράδοση, διατηρούσε, και ξέρουμε την προσωπικότητα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, διατηρούσε κάποιες επιφυλάξεις ως προς κάποιους τόπους που
είχε τις δικές του απόψεις ως προς το κατά πόσον αναπτύσσονταν με υγιή τρόπο. Λοιπόν, ρωτάει η συνάδελφος Ελισάβετη Γεωργίου, κύριε Φσταθίου, οι επιφυλάξεις του Μακαριστού ως προς τι, ως προς συγκεκριμένες προσωπικοπληροφορίες που μπορεί να έρχονταν κοντά του για συγκεκριμένα ησυχαστήρια. Ή στο γεγονός ότι πολλοί κόσμος, υπήρχαν πληροφορίες ότι πολλοί κόσμος επισκεπτόταν τη Μονή πριν γίνει Μονή, αλλά ησυχαστήριο. Δηλαδή είχε κάποιες πληροφορίες. Ναι. Προσωπικά πιστεύω, εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι συνδυασμός. Ναι. Δηλαδή το να βλέπει πολλοί κόσμο να τρέχει κάπου και αυτά, ο ίδιος τηρούσε πάντα μια επιφυλακτικότητα ως προς τα φαινόμενα, αυτά. Αλλά από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα περιήλθαν και στην αντίληψη του είτε ψήφιροι είτε πληροφορίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε τα πράγματα πώς εξελίχθηκαν. Μάλιστα. Δηλαδή κλήθηκε ο ίδιος αυτοπροσώπος ο τότε αρχιμαντρίτης, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν χειροτονημένος κιόλας, μετά χειροτονήθηκε ο Νεκτάριος και έδωσε εξηγήσεις των ίδιων που σύμφωνα με την επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μητροπολίτης Αγίας, φαίνεται να πίστηκε, εξού και δόθηκε τελικά η έγκριση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φσταθίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.